Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Αδερφοί μου, αυτός ο κόσμος τον οποίον βλέπουμε ή το ένας κόσμος ο οποίος ζούσε μέσα εις το σκοτάδι ήταν ένας κόσμος ο οποίος απεσκύρτησε από τη χάρη του Θεού και έφυγε μακριά για να ζήσει μέσα στο σκότος, μέσα στην αγνωσία, μέσα στην ειδωλολατρία. Ο Πανάγαθος Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα ως προνοητής του πάντος εγνώριζεν τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Εγνώριζεν ότι αυτό του το παιδί θα αποσκυρτήσει και θα φύγει από κοντά του. Και έκανε το προαιώνιον του σχέδιο σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Από τον καιρόν όπου έπλασε ο Θεός τον κόσμο έπλασε και το σχέδιό του για να σώσει τον άνθρωπο. Δι' αυτόν τον λόγο όταν έφτασε ο χρόνος ή να σώσει, λέγει, όσους τον πιστεύσουν, όσοι θα τον γνωρίσουν ως Θεόν, όσοι θα ακούσουν τα λόγια Του, όσοι θα τηρούν τις εντολάς Του. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Το απαιώνος μυστήριο, ποιον είναι? Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου Ευαγγελίζεται. Όταν η Παναγία μας ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων και παρήλθουν τα έτη και έφτασε στο 12ο έτος της ηλικίας της, τότε εξήλθεν από τα Άγια των Αγίων και έμεινε 3 χρόνια και έζησε στην πόλη Ναζαρέτ, η οποία ονομάζεται Αγιασμός. Στην Ναζαρέτ, η οποία ερμηνεύεται Αγιασμός, η Παναγία μας ζούσε μέσα σε ένα φτωχικό σπιτάκι. Τι έκανε, πώς σχολείτο, πώς περνούσε την ημέρα της, πώς περνούσε το βράδυ της, μόνη της εκεί, δεν έβγαινε στον κόσμο. Δεν περπατούσε μέσα στην κοινωνία της αμαρτίας. Έμενε μέσα στο σπίτι της και μία παράδοση μας φέρει την Παναγία μας να ερνέθει μαλλί. Μία άλλη παράδοση μας παρουσιάζει την Παναγία μας να διαβάζει την Αγία Γραφή. Να προσέχουμε, διότι τούτο το σημείο είναι πολύ φοβερό για μας, διότι δεν έχουμε γνώση της Αγίας Γραφής. Η Παναγία μας διαβάζει την Αγία Γραφή και μάλιστα τους προφήτας. Και βρίσκεται στον προφήτη Ισαΐα και διέβαζε ένα σημείο του προφήτου ο οποίος λέγει «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Η Παναγία μας έμεινε σκεπτική και έλεγε «Τι είναι αυτό το οποίο διαβάζω? Πώς ο προφήτης λέγει ότι μία αγνή κόρη θα γεννήσει? Πώς είναι δυνατόν στον κόσμο τούτο να υπάρξει πλάσμα χωρίς να έχει γνώση μυστηρίου του γάμου για να κάνει οικογένεια? Πώς είναι δυνατόν μία παρθένος να γεννήσει?» Και στην σκέψη αυτήν όπου βρίσκεται η Παναγία μας εκείνη τη στιγμή βλέπει μπροστά της να στέκεται ένα πανέμορφο παλικάρι, ένα αγγελόμορφο πλάσμα. Και είπε στην Παναγία μας, «Μη φοβού, Μαριά μου», της λέγει, «Είμαι ο Αρχάγγελος του Θεού», λέγει, «και ήρθα να σου φέρω το μήνυμα». Ποιο μήνυμα? Ότι θα γεννήσεις, λέγει, Υιόν και θα τον ονομάσεις Ιησούν. Η Παναγία μας υπεραμύνθη της αγνότητός της. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα λόγια τα οποία μου λες
να γίνουν, διότι εγώ δεν γνωρίζω κανέναν άντρα. Και απεκρίθη ο Αρχάγγελος και λέγει, Πνεύμα Κυρίου, επισκιάσεσαι και δύναμις του υψίστου θα έρθει να σε καταλάβει. Εκείνη τη στιγμή η Παναγία μας, όταν εβεβαιώθη μήπως είναι ο πονηρός δαίμονας και την παρασύρει στην πλάνη, όταν εβεβαιώθη ήρθε η σωτηρία του κόσμου, η δύνατο η Παναγία μας εκείνη τη στιγμή να αρνηθεί, η δύνατο η Παναγία μας εκείνη τη στιγμή να μην ευρίσκεται στο σπίτι της και να είτο έξω στην γειτονιά για να κουτσομπολεύει, να χαρτόπεζε, να ευρίσκεται στα κομμωτήρια, να έκανε αγρυπνίες με τον διάβολο, να χόρευε. Η δύνατο τα πάντα, η Παναγία μας είχε την ελευθερία να κάνει ό,τι ήθελε. Δεν παρεσύρθη όμως από την κοινωνία, δεν παρεσύρθη από την μόδα της ειδωλολατρίας τότε, αλλά όταν εβεβαιώθη ότι είναι όντως ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, τότε έκλεινε την κεφαλή και ήρθε η σωτηρία του κόσμου. Τι είπε? «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Έσκυψε την κεφαλή και υπετάχθη εις την εντολή του Αρχαγγέλου, ο οποίος ήρθε για να της φέρει το μήνυμα. «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Απορώ και εξίστα με τη λέγη, τι να σου πω? Θα σου πω μόνον ότι είσαι εκείνη η οποία έχει όλες τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος. Είσαι εσύ η οποία θα γεννήσεις τον λυτρωτήν του κόσμου. Και ήρθε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, λέγει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, το έκτο μηνύ. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ εγέννησαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομον, περιέκρυβεν εαυτήν, λέγει η Ελισάβετ, και δεν εγνώριζε κανείς ότι ήταν έγκυος. Εδώ να το προσέξουν οι μητέρες οι οποίες μένουν έγκυες, να μην φωνάζουν και να το διαλαλούν. Να προσέξουν οι μητέρες, διότι υπάρχουν φθονεροί άνθρωποι, φθονερές γυναίκες, φθονεροί γείτονες. Μην διατυμπανίζεις και να λες είμαι έγκυος, διότι ο φθόνος φέρνει πολλά κακά αποτελέσματα. Περιέκρυβεν αυτή μήνας πέντε, λέγει, και το έκτο μηνύ απέστειλεν ο Θεός τον Αρχάγγελον Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία. Δηλαδή όταν η Ελισάβετ ήταν στον έκτο μήνα για να γεννήσει τον Ιωάννη τον Πρόδρομον, τότε έστειλε ο Θεός τον Αρχάγγελον του για να φέρει το μήνυμα στην Παναγία μας. Το έκτο μηνύ, λέγει. Και τι σημαίνει αυτό μόλις είπε ότι ιδού ιδούλη Κυρίου? Εκείνη την ώρα λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι το βρέφος, λέγει, ο Θεός δηλαδή που έγινε βρέφος, έγινε τέλειος στην ύπαρξη, στο σώμα, λέγει, και είτο διαφορετική η γέννηση του Κυρίου μας. Δηλαδή, ο λίγον κατ' ο λίγον δεν γεννητό όπως είναι η γέννηση του ανθρώπου σήμερα η φυσιολογική. Αλλά αμέσως, λέγει, το βρέφος έγινε τέλειον και δεν υπήρχε ουδέν ατέλες πάνω του. Δηλαδή κατέβηκε ο Θεός τη στιγμή που είπε η Παναγία μας «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», έγινε, λέγει, μέσα στην κοιλία της την συγκαστέραν πλατητέραν ουρανό να πυργάσετο. Δηλαδή ο ουρανός ο οποίος δεν χωρεί τον Θεόν και η γη η οποία δεν χωρεί τον Θεόν, εκείνη τη στιγμή να γίνει βρέφος.
και ούτε λέγει δεν αύξανε ο λίγων κατ' ο λίγων, όπως το βρέφος το οποίο γεννάται σήμερα και γεννήθημεν όλοι μας. Αυτή η διαφορά ήταν εκείνη η οποία ακριβώς έκανε την Παναγία μας να ομιλήσει και να πει «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ». Και όταν η Παναγία μας εδέχθη αυτό το μήνυμα του Θεού από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τότε λέγει ξεπέρασεν όλους τους πατριάρχας, τους προφήτας, τους κριτάς, τους βασιλείς εις την αγιότητα. Και όταν έφτασεν ο καιρός διαναγεννήσει το Χριστόν μας, ξεπέρασε λέγει όλους τους Αγίους επί της γης, όλους τους μάρτυρας, όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού, όλα τα τάγματα, και εγέννησε τον Υιόν του Θεού. Αυτή είναι η Παναγία μας, την οποία σήμερα εορτάζουμε, αδερφοί μου. Αυτή είναι η Παναγία μας, η οποία μας έφερε τη σωτηρία και μας αξίωσε της επουρανίου βασιλείας. Αυτή είναι η κλίμακα την οποία είδε ο Ιακώβ και επεστήρχτο εις τον Θεό, εις τους ουρανούς και εις την γη, και είχε την βάση. Η κλίμαξ, η μετάκουσα τους εκ γης προς ουρανών. Η Παναγία μας είναι η σωτηρία όλου του κόσμου, ιδιαιτέρως δε ημών των Ελλήνων. Όταν ήμεθα υπόδουλοι 400 ολόκληρα χρόνια στην ημισέλληνων, στους αγαρινούς οι οποίοι προσπάθησαν επί 6 ολοκλήρους αιώνας να εξαλείψουν τον Χριστόν από τη γη, να εξαλείψουν το όνομα της Παναγίας μας, να εξαφανίσουν τον Τίμιο Σταυρόν. Τότε η Παναγία μας φώτισε και έλαβε στην αγκάλιν της εκείνους τους πρώτους μάρτυρας, τους πρώτους αγωνιστάς, τους πρώτους ελευθερωτάς της πατρίδος μας. Τους αγίασαν την ημέρα την σημερινή, 25 Μαρτίου του 1821, είναι η μέρα της ελευθερώσεως της Ελλάδος μας. Είναι η μέρα κατά την οποία μας επεσκίασε ο Θεός μας. Είναι η μέρα κατά την οποία βρήκαμε την σωτηρία και την ελευθερία μας. Και η Παναγία μας σκέπει και μας φυλάττει. Ουδείς προστρέχων επί σύ κατεσχημένος, από σου εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Ποιος επισκέπτεται την Παναγία μας και δεν παίρνει αυτό που τη ζητά? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος την παρακαλεί και δεν χύνει δάκρυα για μας? Είναι η Παναγία μας, η οποία είναι πάντοτε δακρυρωούσα εις τον Υιόν της. Είναι εκείνη η οποία μεσητεύει εις τον Χριστόν. Είναι εκείνη η οποία αποτρέπει, λέγει, την οργή του Υιού της. Διότι ποιος από εμάς μπορεί να καταδεχτεί να τους βλασφημούν την μητέρα του? Ποιος δύναται να έχει τέτοια αντοχή να ακούει να βλασφημούν την μητέρα του και να σιωπά? Δεν αντέχουμε εμείς οι άνθρωποι. Πώς θα αντέξει ο Χριστός όταν βλασφημούμε τη μητέρα του? Πώς θα αντέξει ο Θεός μας όταν εμείς βλασφημούμε αυτήν που τον εγέννησε και παρακαλεί για μας? Αδερφοί μου, ας προσέξουμε ιδιαιτέρως ότι έχουμε μεγάλη υποχρέωση στην Παναγία μας, διότι είναι αυτή η οποία μας αγαπάει και μεσητεύει για μας. Όταν βρισκόμεθα στην δυσκολία, δύο λόγια λέγουμε: Παναγία μου και Μανούλα μου. Φωνάζουμε τη μητέρα που μας γέννησε, φωνάζουμε τη μητέρα που μας αναγέννησε. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία μας βλέπει και μας αγαπά. Είναι εκείνη η οποία μας προστατεύει. Είναι εκείνη η οποία γέννησε τον Υιόν της, τον Θεόν. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρεσβεία εις τον Θεόν από την Παναγία μας. Αυτήν θα παρακαλέσουμε, αυτήν θα οικετεύσουμε, αυτήν θα ζητήσουμε ως
φύλακα την και προστάτην και μεσήτριαν εις τον Υιόν της, για να μας αξιώσεις τον κόσμο τούτο να είμεθα κοντά στον Υιόν της και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.